Γεια σας! Χαίρομαι για άλλη μια φορά που είστε εδώ μαζί μου. Βέβαια θα απορείτε πού βρίσκομαι. Λοιπόν, αποφάσισα να σας κάνω ένα tutorial, το 5-λεπτο μακιγιάζ μου, που φυσικά όσοι παρακολουθείτε και στο Instagram ξέρετε ότι τις περισσότερες φορές βάφομαι στο αμάξι, στο πάρκινγκ του Α. Και αποφάσισα να σας κάνω real, ακριβώς αυτό που κάνω σχεδόν κάθε πρωί. Αν ακούσετε για κανένα ζωάκι, κανένα σκυλάκι και κανένα προβατάκι, να ξέρετε ότι ο Α εδώ γύρω τα έχει αυτά. Αυτό εδώ είναι το νεσεσεράκι μου. Είναι όλα τα πράγματα που έχω και βάφομαι. Πιστεύω ότι εσείς πρέπει να έχετε πιο πολλά πράγματα από μένα. Έχω όμως και έχω ξεχωρίσει τα βασικά που βολεύουν εμένα για την επιδερμίδα μου και αυτά που χρειάζομαι συνήθως και τα φοράω, δηλαδή αλλάζω βέβαια εταιρείες, αλλά είναι συγκεκριμένος ο τρόπος που βάφομαι. Είτε είναι πρωί, είτε είναι απόγευμα, είτε είναι ακόμα και το πιο βραδινό μου. Ήδη σας τα έχω κάνει tutorial αυτά. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι κάνω και φαίνομαι άβαυτη, αλλά στην ουσία είμαι βαμμένη κάθε πρωί. Η ώρα να ξέρετε ότι είναι 10.30 το πρωί, οπότε έχω λίγο χρόνο, 5 λεπτάκια να βαφτώ, να πάρω τον καφέ μου και να είμαι έτοιμη για όταν θα με φωνάξει η Ελένη μας, γιατί εννοείται ότι πρέπει να είμαστε επαγγελματίες και στην ώρα μας. Φυσικά, βάζω primer και με τα χέρια κιόλας. Και όπως θα βάλω και το make-up με τα χέρια, ας μαζέψουμε πρώτα γρήγορα τα μαλάκια μας. Γιατί μην νομίζετε ότι το κάνω μόνο στο tutorial, και όταν βάφω με το κάνω και μόνη μου. Ωραία. Και βάζω το primer. Πάντα βάζω, γιατί αυτό εδώ πέρα έχει και γυαλάδα και πρωί-πρωί μου αρέσει. Δηλαδή κάνει και το πρόσωπο να φαίνεται έτσι και πιο δροσερό και ενυδατωμένο. Και πάμε στο makeup. Στο αμάξι με τα χέρια μην περιμένετε πινελάκια, αλλά έχω για άλλα. Για ρούς και τέτοια εννοείται ότι έχω. Θα σας τα δείξω σε λίγο και τα έχω και σε μικρογραφίες. Λοιπόν, βάζω το make-up γρήγορα. Το βάζω σε όλο το πρόσωπο εννοείται, με το χέρι και κατεβάζω και λαιμό. Και πάμε τώρα στο concealer. Έχω διαλέξει αυτό εδώ, το οποίο είναι highlighter. Το πρωί με βολεύει πάρα πολύ. Είναι και στυλό για concealer, μπαίνει και πιο ελαφρύ και γίνεται κιόλας και ένα με το δέρμα. Φανταστικά, είδατε πως φώτισε το πρόσωπο. Πολύ σημαντικό είναι να καλύπτετε καλά αν έχετε κύκλους, τους κύκλους σας. Αλλάζει όλη η όψη. Φαινόμαστε φρέσκες και ξεκούραστες. Και συνεχίζω εννοείται με την αγαπημένη μου πούδρα που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στις πανάδες, γιατί έχω τις έχει λατώσει πάρα πολύ και κάνει το δέρμα συγκλονιστικό. Έχω πάρει ένα πινελάκι που το έχω εδώ μέσα, δεν είναι δικό του αλλά από άλλες συσκευασίες, και βάζω με πινελάκι την πούδρα μου. Κοιτάξτε πως γίνεται, την αγαπώ πάρα πολύ, σας το έχω ξαναπεί ούτως ή άλλως. Δεν θέλει πολύ ποσότητα, αλλά βέβαια ανάλογα την κάλυψη που θέλετε. Και πάμε στο ρούζ. Το συγκεκριμένο βέβαια έχει το δικό του βουρτσάκι μέσα. Τι να κάνω, δεν χωράνε όλα στο νοσεσεράκι αυτό, οπότε προσπαθώ να έχουν και αυτά τα ατομικά τους. Χαμογελάω. Έχει και λίγη λάμψη αυτό μέσα που μου αρέσει πάρα πολύ και δεν δίνει τόσο έντονο χρώμα. Βέβαια όσο βάζω τόσο φαίνεται. Μου αρέσει γιατί φαίνεται που είναι πάρα πολύ δροσερό σαν αποτέλεσμα το χρώμα του. Και μυρίζει εννοείται συγκλονιστικά. Χαμογελάμε πάντα όταν βάζουμε ρούζ. Και βάζω και λίγο εδώ και από εδώ με το ίδιο του το πινελάκι, γιατί δεν βάφω μάτια.
Τέλεια. Είδατε πόσο γρήγορα. Συνεχίζω, εννοείται, βάζω και λίγη τερακότα, δεν σας κρύβω. Και έχω και το άλλο βουρτσάκι, δεν τα μπερδεύω, για το νεσασεράκι μου. Βάζω λίγη τερακότα, έτσι για να ζεστάνει λίγο το χρώμα. Και να κάνει και έτσι λίγο μια διαβάθμιση στην επιδερμίδα, να μην είναι λευκό και έτσι ροζ μαγουλάκια. Γρήγορα, για να προλάβω. Τέλεια. Αυτή, να ξέρετε ότι υπάρχει περίπτωση να μην τη βρείτε, γιατί την έχω καιρό, ήταν και συλλεκτική αν δεν κάνω λάθος. Θα βρείτε όμως κάποιες ανάλογες που κάνουν βασικά για την επιδερμίδα σας. Και συνεχίζω λίγο με τα φρύδια. Βασικά και από τη μια μεριά, γιατί από τη μια μεριά έχω λίγο κενό, θα κάνω έτσι λίγο μια μικρή διόρθωση. Τόσο απλά και τόσο γρήγορα. Ένα πρώτο τελευταίο, πριν βάλω το lip balm, γιατί δεν φοράω κραγιόν το πρωί, απλά επειδή σκάνε τα χείλια μου, βάζω ένα lip balm. Δεν λείπει το νεσεσεράκι μου αυτό. Το οποίο το έχω συνέχεια, δηλαδή αυτό το ανανεώνω και συνέχεια μέσα στην ημέρα. Θα σας πω και δύο λόγια για το στυλό της Aim White Now Touch. Το έχω πάντα βασικά στο νεσεσέρ μου, αφού έχω πλύνει βέβαια τα δόντια μου, εννοείται ότι έχω, όταν έχω φύγει από το πρωί. Αυτό μου δίνει στιγμιαία λεύκανση, χάρη στην τεχνολογία Blue Light. Είναι κατάλληλο για καθημερινή χρήση και όσες φορές θέλουμε μέσα στην ημέρα. Το υλικό που έχει μέσα κάνει έτσι ένα πέπλο λεύκανσης, το οποίο μένει, και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν χαλάει το σμάλτο. Πρέπει η τοποθέτηση να γίνεται σε στεγνά δόντια, δηλαδή να μην έχουμε πιει νερά ή ποτά ή οτιδήποτε, ακόμα και με το σάλιο μας, καλύτερα να στεγνώσουμε πρώτα την περιοχή και μετά να τοποθετήσουμε το υλικό. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς γίνει η τοποθέτηση. Το πατάω 2-3 φορές για να εμπλουτιστούν οι ίνες με το υλικό και αρχίζουμε από πάνω προς τα κάτω, από πάνω προς τα κάτω και στα κάτω, από κάτω προς τα πάνω. Τα αφήνουμε να στεγνώσει για ένα λεπτό. Εμένα ήδη έχουν στεγνώσει. Καλύτερα είναι να αποφεύγετε την επαφή με τα ούλα για καλύτερο αποτέλεσμα. Λίγη ποσότητα, δεν υπάρχει νόημα να βάζουμε και να ξαναβάζουμε συνέχεια. Και στα μπροστινά μας δόντια, έτσι, δεν πάμε μέχρι πίσω. Σας ξαναλέω, δεν προσφέρει σταδιακή λεύκανση. Αν νομίζετε όσο το χρησιμοποιείτε θα γίνονται πιο λευκά, όχι, είναι στιγμιαία. Και λειτουργεί φυσικά σαν μακιγιάζ για τα δόντια. Ενώ κάνουμε όλο μας το πρόσωπο να φαίνεται δροσερό και φρέσκο, το ίδιο πράγμα κάνει και αυτό. Είναι ένα make-up για το χαμόγελό μας. Αυτά λοιπόν για το στυλό λεύκανσης της AIM. Και για τέλος εννοείται βάζω το lip balm, γιατί δεν φοράω κραγιόν. Όσοι με παρακολουθείτε στο Instagram θα βλέπετε ότι βγαίνω έτσι στα stories μου. Μπορεί να φαίνομαι άβαυτη, αλλά φυσικά είμαι δεμένη, αλλά όπως πρέπει. Απλά μόνο να φαίνομαι φρέσκια και λαμπερή. Αυτά λοιπόν από μένα. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, τα μηνύματά σας, like και τα σχόλιά σας για να μου δίνετε ιδέες για περισσότερα beauty videos. Φιλιά πολλά!